Κόκκινος συναγερμός στις μονάδες εντατικής θεραπείας στην Αττική, ασφυκτική πίεση στο σύστημα υγείας. Εγκρίθηκε από το ελεγκτικό συνέδριο η μεταφορά απορριμμάτων στην Κοζάνη, τι εκκρεμεί για να ξεκινήσει ξανά η μεταφορά. Μπαράζ αντιδράσεων για τις προσλήψεις συμβασιούχων με συνοπτικές διαδικασίες σε περιφέρεια και δήμο. Εξαρθώθηκε κύκλωμα που διακινούσε συστηματικά κοκαίνη στους παξούς. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. 1η Μαρτίου σήμερα και ελπίζουμε ότι αυτή η άνοιξη του 2021 θα είναι μια άνοιξη ελπιδοφόρα σαν την άνοιξη του 1821. Μια άνοιξη που έφερε την αναγέννηση ενός λαού και αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα ο καθένας από εμάς είναι η αναγέννησή του σε αυτή την μετά-COVID εποχή. Αλλά ζούμε για τα καλά και μάλιστα με επικίνδυνα χαρακτηριστικά το τρίτο κύμα της πανδημίας. Πολλά έχουμε και απόψε να πούμε στη ροή του δελτίου μας, πολλά έχουμε να προσεγγίσουμε και κυρίως πολλά θα διεκδικήσουμε να καταλάβουμε μέσα από τις συνεντεύξεις και τις συζητήσεις που θα κάνουμε αργότερα στην ενημερωτική εκπομπή «Υπάρχει θέμα». Το λέμε τις προηγούμενες μέρες ότι οι μονάδες εντατικής θεραπείας που είναι προορισμένες για τον COVID φρακάρουν μέρα με τη μέρα, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα, στην Αθήνα. Αυτό έχει δημιουργήσει ανησυχητικά δεδομένα για την εξέλιξη και διαχείριση της πανδημίας στη χώρα μας και έχει θέσει σε συναγερμό τις υγειονομικές αρχές και την πολιτική ηγεσία προφανώς του Υπουργείου Υγείας. Ξεκινάμε την προσέγγιση μας με αυτό το ρεπορτάζ της Σοφίας Καρύδη. Το ανώτατο επίπεδο συναγερμού έχει τεθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας και η αναδιάταξη δυνάμεων του ΕΣΥ προκειμένου να εξασφαλιστούν τόσο απλές κλίνες COVID όσο και κλίνες ΜΕΘ και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νίκος Παπαευσταθίου, στο ΑΠΕΜΠΕ, τα νοσοκομεία της Αττικής είναι αυτά που δέχονται τις περισσότερες από τις μισές νέες εισαγωγές περιστατικών COVID και το σύστημα υγείας δοκιμάζεται. Στο Σωτηρία χθες υπήρχε ένα κενό κρεβάτι μεθ COVID, το ίδιο και στον Ευαγγελισμό, ενώ στο Αττικόν η σημερινή εφημερία ξεκίνησε χωρίς γενικές μεθ και με το 1/3 των κλινών κατηλημμένες από ασθενείς με γλίμωξη COVID-19, σύμφωνα με τους εργαζόμενους οι οποίοι κάνουν λόγο για επικίνδυνη εφημερία. Το σχέδιο που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προβλέπει τη μετατροπή κλινικών, απλών κλινών και κλινών ΜΕΘ σε κλίνες COVID-19 με την αξιοποίηση του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος μέχρι σήμερα, όπως δήλωσε ο κ. Παπαευσταθίου, έχει διαθέσει 120 κλίνες ΜΕΘ για non-COVID περιστατικά. Στην Αττική, οι κλίνες ΜΕΘ COVID είναι 340 και καθημερινά αυξάνονται τα περιστατικά εκτός κορονοϊού που χρειάζονται εντατική και μεταφέρονται είτε σε άλλα νοσοκομεία είτε στον ιδιωτικό τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφερε ο κ. Παπαευσταθίου, εξετάζεται η μετατροπή του νοσοκομείου Νίμιτς αποκλειστικά σε non-COVID νοσοκομείο, ώστε να αδειάσουν κλίνες στο ΕΣΥ για την νοσηλεία περιστατικών COVID. Νωρίτερα, μιλώντας στο Sky, η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη επεσήμανε πως τα νοσοκομεία μας έχουν αυτή τη στιγμή ασφυκτική πίεση. Έχουμε μπροστά μας μία δύσκολη εβδομάδα. Χθες έγιναν περίπου 26.000 τεστ και είχαμε πολύ μεγάλο ποσοστό τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη, στην Αχαΐα και σε πολλές άλλες πόλεις. Η Αττική έχει 569 κρούσματα που σημαίνει ότι το ΕΣΥ θα έχει αυξημένη ανάγκη σε κλίνες. Όπως είπε, θα προσθέσουμε κλίνες παραχωρημένες από το στρατό στο Νίμιτς, 120 κλίνες και ΜΕΘ για περιστατικά non-COVID και θα συνεργαστούμε και με τον ιδιωτικό τομέα, εφόσον και όταν χρειαστεί, ώστε να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία και να πάρουν περιστατικά non-COVID και ΜΕΘ non-COVID. Πρέπει το ΕΣΥ να ενισχύεται και θα ενισχύεται καθημερινά. Τα νοσοκομεία του ΕΣΥ δίνουν καθημερινά περισσότερες κλίνες για COVID για να ανταποκριθεί το σύστημα. Είμαστε προς το τέλος μιας δύσκολης περίοδου. Εκτιμώ ότι αν όλοι συστρατευτούμε στη γραμμή ότι έχουμε λίγο ακόμα μπροστά μας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι εμβολιασμοί στις ευπαθείς ομάδες, μέχρι να φτάσουμε στην ανοσία της Αγέλης και σε μια πολύ μεγάλη μερίδα του ευάλωτου πληθυσμού, αυτό μπορεί να έχει τελειώσει μέχρι αρχές Μαΐου. Μπορούμε να ευελπιστούμε ότι θα βγούμε από το τελευταίο lockdown, δήλωσε η κυρία Ράπτη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τα στοιχεία τα οποία έδωσαν σήμερα τα μέλη της Επιτροπής Εμβολιασμών. Είπαμε και όλοι το καταλαβαίνουμε ότι το μεγάλο στοίχημα είναι να εμβολιαστούν όσο δυνατόν περισσότεροι, να δημιουργηθεί και κυρίως να χτιστεί το περίφημο τείχος ανοσίας. Η ενημέρωση λοιπόν σήμερα είχε ενδιαφέρον. Έχουμε επιλέξει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Περισσότερα στο βίντεο. Κ.
και τα τρία εμβόλια, και της Pfizer και της Moderna και της AstraZeneca είναι αποτελεσματικά και για την Βρετανική μετάλλαξη. Αναμένεται τους επόμενους μήνες να έχουμε ένα νέο εμβόλιο της Johnson & Johnson, το οποίο έχει παρασκευαστεί με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου υϊκού φορέα, συγκεκριμένα του αδενοϊού 26. Το εμβόλιο αυτό είναι αποτελεσματικό σύμφωνα με τις μελέτες κατά 86% για την πρόληψη της σοβαρής νόσου και 100% για την πρόληψη θανάτου. Είναι σημαντικό ότι η αποτελεσματικότητα αυτού του εμβολίου είναι συγκρίσιμη μεταξύ των πολιτιών, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νοτίου Αφρικής, ενώ έχει το πλεονέκτημα να είναι εύχρηστο και μονοδοσικό, με μία μόνο δόση. Τα τρία λοιπόν εμβόλια που χορηγούνται μέχρι σήμερα έχουν διαφορές ως προς το μεσοδιάστημα μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης δόσης, όπως έχουμε αναφέρει και άλλοτε. Μελέτες και στη χώρα μας από το Πανεπιστήμιο, από τη Θεραπευτική Κλινική, από την ομάδα του κυρίου Δημόπουλου, δείχνουν ότι με το mRNA εμβόλιο επιτυγχάνονται υψηλότατοι τίτλοι εξουδετερωτικών αντισωμάτων και πριν από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης. Η πιθανή επομένως επιμύκυνση του μεσοδιαστήματος μεταξύ πρώτης και δεύτερης δόσεως αποτελεί ένα θέμα συζήτησης στην βιβλιογραφία. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρξε μια διαφοροποίηση στις ηλικίες χορήγησης για το εμβόλιο της AstraZeneca λόγω ανεπαρκών στοιχείων αποτελεσματικότητος σε ηλικίες άνω των 55 ετών. Όμως πρόσφατη αξιολόγηση των δεδομένων μεγάλης μελέτης που έγινε στη Σκωτία διαπιστώνει την υψηλή αποτελεσματικότητα και αυτού του εμβολίου και στις μεγάλες ηλικίες, γεγονός που αναμένεται να δρομολογήσει επικαιροποίηση των συστάσεων. Σήμερα έχουμε διενεργήσει μέχρι στιγμής 30.000 εμβολιασμούς. Αναμένεται να ξεπεράσουμε τους 34.000 εμβολιασμούς οριακά και ίσως να είναι το ημερήσιο ρεκόρ από την πρώτη μέρα που αρχίσαμε. Έχουμε διενεργήσει από τον Δεκέμβριο 915.000 εμβολιασμούς, 915.000 συμπολίτες μας εμβολιάστηκαν και εντός της εβδομάδας αναμένεται να ξεπεράσουμε το 1 εκατομμύριο εμβολιασμούς. Εδώ θα ήθελα να κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση στο τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Έχουμε πει από την πρώτη στιγμή ότι το επιχειρησιακό σχέδιο στηρίζεται σε τρεις άξονες, σε τρεις βασικούς πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι ο πυλώνας στην ασφάλεια. Ασφάλεια από την παραλαβή, την αποθήκευση, τη διανομή και την ασφαλή διενέργεια των εμβολιασμών. Αποθηκεύουμε σε 5 κεντρικά σημεία και δευτερογενώς σε 500 περίπου σημεία σε όλη τη χώρα. Όλα τα σημεία και οι κεντρικές αποθήκες και η αποθήκευση στα εμβολιαστικά κέντρα τηρούν όλα τα πρωτόκολλα, όλες τις προδιαγραφές. Έχουμε καταγραφικά θερμοκρασίας σε όλα τα ψυγεία. Αντλούμε τα δεδομένα κάθε μέρα πριν από την διενέργεια των εμβολιασμών. Αναλύουμε τα δεδομένα και αν υπάρχουν οποιασδήποτε αποκλήσεις ή ερωτήσεις από τα εμβολιαστικά κέντρα, υπάρχει ειδική εξειδικευμένη ομάδα στο κέντρο επιχειρήσεων από ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι αν χρειαστεί επικοινωνούν και με το εξωτερικό ad hoc και δίνουν την απάντηση για τη διενέργεια ή όχι των εμβολιασμών. Με τα ίδια πρωτόκολλα ασφαλείας διενεργούνται και οι διανομές. Οι διανομές μέχρι στιγμής για τη διενέργεια των 900.000 εμβολιασμών έχουν γίνει περισσότερο από 6.000 διανομές σε όλα τα σημεία που βρίσκονται τα εμβολιαστικά κέντρα. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην αίθουσα σύνταξη. Πάμε στον Βαγγέλη Καποδίστρια να δούμε τα δεδομένα της σημερινής ημέρας. Μιας ημέρας που τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο δίνει ένα κρούσμα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Υπάρχει μια φράση όμως που λέει ότι πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται. Και αυτό αποτυπώνεται όχι μόνο στα δεδομένα της Κέρκυρας σε ό,τι αφορά την πανδημία, αλλά και στα δεδομένα του ΟΔΗ. Και να ξεκινήσουμε από αυτά. Διότι σήμερα, Σπύρο, έγιναν μόνο τα τελευταία 24 ώρα για την ακρίβεια, μέχρι τις 3 το μεσημέρι, που είναι η ενημέρωση του οργανισμού, διενεργήθηκαν 17.936 τεστ.
Τα κρούσματα είναι 1186. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, ο αριθμός είναι υψηλός, καθώς ο δείκτης θετικότητας σε όλη τη χώρα κυμαίνεται στο 6,56%. Να πούμε ότι την 1η Φεβρουαρίου. Πολύ υψηλά, δηλαδή, για να καταλάβει ο τηλεθεατής τι ακριβώς συζητάμε. Έχουμε εντός εισαγωγικών μικρότερο αριθμό κρούσματων σε σχέση με τα δεδομένα της περασμένης εβδομάδας, επειδή είχαμε λιγότερα τεστ. Αν πάμε στη λεγόμενη κανονικότητα της κανονικής ροής των τεστ όπως γίνονταν σε επίπεδο καθημερινότητας, τότε είναι πιθανόν, οδηγούμαστε με βάση αυτά τα οποία φαίνεται, με βάση τον, πώς τον είπες, με βάση το ρυθμό επικινδυνότητας και με βάση... Και τον δείκτη θετικότητας που ναι. δίνει... Τότε πάμε σε κάτι πολύ υψηλότερο και πολύ ανησυχητικό. Έτσι ακριβώς είναι. Και να πω ότι ένα άλλο στοιχείο που είδαμε είναι ότι την 1η Φεβρουαρίου του 2021 είχαμε 543 κρούσματα, γιατί ξέρουμε ότι η Δευτέρα λόγω της Κυριακής είναι μικρός αριθμός. Έτσι. Μία εβδομάδα 638, 15 Φεβρουαρίου 698, 22 880 και σήμερα φτάνουν τα 1176. Οπότε το νούμερο αυτό μπορεί να φαίνεται μικρότερο σε σχέση με τον προηγούμενο ημερών, αλλά στην ουσία είναι μεγάλο και ανησυχητικό. Βέβαια, μας είχαν προειδεάσει οι ειδικοί επιστήμονες. Θυμίζω συνεχώς το μαθηματικό μοντέλο της επιστημονικής ομάδας Αριγιάννη, θυμίζω τον Ηλία Μόσχιαλο. Ανοίξαμε τα σχολεία, πήγαμε σε μια κατά κάποιο τρόπο κανονικότητα, μετακινήσεις κτλ. Και τελικά έχουμε μια αύξηση και μάλιστα σε οριακό σημείο. Υπάρχει κόκκινο συναγερμό για τις μονάδες συντατικής θεραπείας. Λοιπόν, Βαγγέλη, πάμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία. Να πούμε ότι ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις μονάδες συντατικής θεραπείας ανέρχεται στους 406. Έχει αυξηθεί. Και 30 συμπολίτες έφυγαν από τη ζωή το τελευταίο 24ωρο. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στη δική μας περιοχή, στην βορειοδυτική Ελλάδα. Τι έχουμε? Να ξεκινήσουμε από την Ήπειρο. 14 κρούσματα στη Θεσπρωτεία και πάλι πολύ ψηλός αριθμός. Βέβαια. Να πούμε ότι χθες εκεί ζήταγαν και οι τρεις δημάρχοι Θεσπρωτείας, αλλά και ο ιατρικός σύλλογος, έχοντας μια ανάλογη θέση με το δικό μας, να κλείσουν τα σχολεία και να πάνε στην τηλεκπαίδευση. Διότι βλέπουμε ότι η κατάσταση στη Θεσπρωτεία έχει ξεφύγει, είναι στο κόκκινο, να υπενθυμίσω. 19 στα Ιωάννινα, 8 στην Άρτα που είναι και αυτή στο κόκκινο και ένα κρούσμα στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας. Τώρα στα Ιόνια νησιά. Ναι. Στα Ιόνια νησιά 4 στη Λευκάδα, 3 στη Ζάγκηθο. Δεν βλέπω την Κεφαλονιά στον χάρτη του ΕΟΔΗ. Και ένα η Κέρκυρα. Βέβαια στην Κέρκυρα Σπύρο. Βέβαια είχες πριν από λίγο πληροφορίες ότι έχουμε 2 κρούσματα στις φυλακές Κέρκυρας. Τα οποία προήλθαν από μεταγωγή από τον Κορυδαλό. Είχαμε 2 κρατούμενους οι οποίοι ήρθαν στην Κέρκυρα στις φυλακές με μεταγωγή. Από τον Κορυδαλό. Και φαντάζομαι στην είσοδο έγινε το rapid test. Έγιναν τα τεστ. Είναι 2 θετικοί. Είχαν έρθει συνοδευόμενοι στο όχημα που μετέφερε με άλλους 4 κρατούμενους, οι οποίοι έχουν βγει αρνητικοί. Να πούμε βέβαια, ενημέρωση που έχουν τις φυλακές γίνονται πολύ συχνά δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Οπότε πιθανόν θα δούμε και ποια θα είναι η εξέλιξη. Αλλά μέχρι στιγμής οι άλλοι 4 σε πρώτη φάση είναι αρνητικοί. Μάλιστα. Ένα εξίσου ανησυχητικό δεδομένο για τα δεδομένα της Κέρκυρας είναι ότι σήμερα στο Δημοτικό Θέατρο, σε περίπου 200 δείγματα που πάρθηκαν από συμπολίτες μας. Γιατί σήμερα είχαμε ξανά τη διαδικασία των γρήγορων τεστ στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης Κέρκυρας. Και με μαζική συμμετοχή. Στο φουαγέ. Με 210 άτομα, μαζική συμμετοχή. Ναι. Είχαμε 3 θετικά. Από τις πληροφορίες μας δεν προκύπτει ότι κάποιο σχετίζεται με το χώρο της εκπαίδευσης. Όμως δεν έχουμε και εικόνα αν πρόκειται για κάποια συλλογή. 3 και 2, 5. Ο ΕΟΔΗ δίνει 1. Το λέω αυτό διότι εμείς κάνουμε ρεπορτάζ και προφανώς η ενημέρωση του ΕΟΔΗ είχε κλείσει και προφανώς το νούμερο αυτό θα πρέπει να το ακούσουμε αύριο, να το δίνει ο ΕΟΔΗ. Ναι, διότι σήμερα ξέρουμε ότι έχουμε 5. Να πούμε ότι πλέον έχουν αλλάξει και 2 όροι. Τα θετικά πάνε για PCR, διότι υπάρχει και η γονιμερική ανάληψη. Οπότε πάνε λίγο πιο πίσω. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι συγκριτικά με τον ΕΟΔΗ υπάρχει πάντα ένα στεροχρονισμό. Να πάμε στα ευχάριστα τώρα. Ναι. Τις τελευταίες μέρες είχε απασχολήσει το ρεπορτάζ μας η υπόθεση των Μπαξιών που είχαν μείνει πίσω λόγω τεχνικού προβλήματος. Ξεκίνησαν σήμερα. Ξεκίνησαν και μάλιστα ολοκληρώθηκαν οι εμβολιασμοί 60 ατόμων. Να θυμίσουμε ότι πρώτα στο Δημάρχου είχε ζητήσει να εμβολιαστούν οι άνω των 60. Σωστά. Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι 60 εμβολιασμοί. Πριν από λίγο μας ήρθε αυτή η ενημέρωση. Ένα ευχάριστο γεγονός. Και περιμένουμε... με το εμβόλιο της Pfizer και θα είναι μαζικά. Όλοι οι κάτοικοι των Μπαξιών. Έτσι. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι όχι νίκη η δεύτερη φάση για κάτω των 60, ολοκληρώθηκε σήμερα εδώ πέρα το μέρος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο είναι σχετικό. Ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη αγωνία στους ελεύθερους επαγγελματίες. Υπάρχει μια μεγάλη αγωνία σε εκείνους οι οποίοι έχουν κλειστά τα μαγαζιά τους και οι οποίοι ελπίζουν στη λεγόμενη επιστροφή στην κανονικότητα. Αυτή η επιστροφή στην κανονικότητα αργεί. Ωστόσο, το κράτος προετοιμάζεται, λέει ο αρμόδιος υπουργός
για τα θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ο κύριος Πιερακάκης. Μάλιστα, έχει δημιουργήσει το Υπουργείο του ένα σύστημα το οποίο θα εξυπηρετήσει το λιανεμπόριο, για το οποίο πάντα ακούμε και λέγεται ότι θα είναι το τελευταίο το οποίο θα ανοίξει. Διότι έχει να κάνει προφανώς με τα καταστήματα, σύνολο των καταστημάτων της χώρας. Πάμε να το δούμε. Η εφαρμογή με το SMS στον πενταψήφιο αριθμό 13032 με περιορισμό χρόνου στην περίπτωση που θα ανοίξει το λιανεμπόριο είναι έτοιμη, δήλωσε ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης. Το εργαλείο είναι έτοιμο, υπάρχει πολύ ισχυρή πιθανότητα να εφαρμοστεί στο λιανεμπόριο όπως έχει συζητηθεί, αλλά από εκεί και πέρα για το αν και πώς θα εφαρμοστεί θα το δούμε στην πορεία. Θα πρέπει κάποιος να δει τι συμβαίνει με την επιδημιολογική καμπύλη στην Αττική, σε όλη τη χώρα, οπότε όλα αυτά αξιολογούνται κάθε μέρα, κάθε στιγμή, τόνισε χαρακτηριστικά σε ραδιοφωνική του συνέντευξη. Σε ό,τι αφορά την πορεία των εμβολιασμών, ο κ. Πιερακάκης επισήμανε ότι έχουμε ένα σύστημα που λειτουργεί πολύ καλά. Αυτή την εβδομάδα θα περάσουμε τα 1 εκατομμύριο εμβόλια, πρώτες και δεύτερες δόσεις, έχουμε καταφέρει να κουμπάμε τους 30.000 εμβολιασμούς την ημέρα. Η εμβολιαστική αλυσίδα που στήθηκε από το μηδέν δουλεύει αρτιότατα. Ο επιχειρησιακός μας στόχος ήταν όταν έρχονται τα εμβόλια να γίνονται με τον καλύτερο τρόπο. Για τις βεβαιώσεις εμβολιασμού, ο Υπουργός επανέλαβε ότι πρόκειται για εργαλείο διευκόλυνσης, όχι περιορισμού. Για παράδειγμα, για κάποιον που θέλει να ταξιδέψει, να περνά τα σύνορα πιο εύκολα. Και αυτό είναι σημαντικό για να έχουμε μια επανεκκίνηση των ταξιδιών, του τρόπου με τον οποίο δουλεύαμε και ταξιδεύαμε πριν από τον ιό, όπως εξήγησε. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα. Το πρώτο στη ροή του δελτίου μας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά να δούμε τα υπόλοιπα θέματα του χώρου της σημερινής ειδησιογραφίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλό μήνα. Πάντα μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Start. Καταγράφουμε και σήμερα την επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που πέραν από τα θέματα του κορονοϊού, της πανδημίας, της ανησυχίας, της αγωνιώδους μάλιστα προσπάθειας πολλών δομών σε παγκόσμιο επίπεδο να αντιθασέψουν την οικονομική κατάρρευση χωρών και μάλιστα χωρών με εμβληματικό χαρακτήρα στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία. Η χώρα μας, πέραν των άλλων, έχει και ένα θέμα στην επικαιρότητα εξαιρετικά σοβαρό και σχετίζεται με εκείνη την περίφημη τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, η οποία εξαρθώθηκε, αλλά ένα από τα κεντρικά πρόσωπα, ο εκτελεστής Δημήτρης Κουφοντίνας, έχει προχωρήσει σε απεργία πείνας. Έχουμε μια σύγκρουση ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε όμως ταυτόχρονα και πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να παρεμβαίνουν, όπως ο Άρης Πιλιωτόπουλος ή ο πρώην υπουργός, ο κ. Τζαναβάρας, και να λένε ότι το κράτος δικαίου δεν είναι τιμωρητικό κράτος. Πάμε να δούμε περισσότερα. Την ώρα που ο Δημήτρης Κουφοντίνας δηλώνει «Δεν θέλω να πεθάνω, αλλά δεν μου αφήνουν άλλη επιλογή», στο κόκκινο έχει φτάσει η πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση να διαμηνύει το Σαββατοκύριακο ότι δεν θα κάνει πίσω στην απόφασή της για τον Λουκά της 17 Νοέμβρη και σύσσωμη την αντιπολίτευση να ζητεί από την πολιτεία να προστατέψει τη ζωή του καταδικασμένου τρομοκράτη για ανθρωπιστικούς λόγους και για λόγους σεβασμού στο νομικό μας πολιτισμό. Χαρακτηριστικά, ο Αλέξης Τσίπρας έγραψε σε ανάρτησή του ότι η ζωή του Δημήτρη Κουφοντίνα κρέμεται από μία κλωστή. Στην πολιτική αντιπαράθεση για τον Δημήτρη Κουφοντίνα προσθέθηκε και το μήνυμα των συγγενών θυμάτων της τρομοκρατίας, οι οποίοι με ανακοίνωσή τους καλούν τον Δημήτρη Κουφοντίνα να σταματήσει την απεργία πείνας και αναφέρουν σε αυτούς που τον υποστηρίζουν: «Όταν μιλάτε, σας ακούμε και εμείς και αναρωτιόμαστε αν το έχετε σκεφτεί έστω και μία φορά». Μετά την αντιπαράθεση του Σαββάτου ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα για το θέμα αυτό, συνέχεια στην πολιτική κόντρα έδωσαν στελέχη της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Με τη Νέα Δημοκρατία να σημειώνει ότι τηρεί την νομιμότητα και τον ΣΥΡΙΖΑ να εξαπολύει ακόμα και κατηγορίες περί κυβερνητικής επιδίωξης για το θάνατό του. Μάλιστα, ο Γιώργος Τσίπρας, αναπληρωτής τομεάρχης Εθνικής Άμυνας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αναρωτήθηκε εάν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αδιαφορεί για το αν τις επόμενες ώρες πεθάνει ένας κρατούμενος απεργός πείνας. Επιδιώκει μήπως συνειδητά να οδηγήσει στον θάνατο τον κατάδικο της 17 Νοέμβρη Δημήτρη Κουφοντίνα με βάση μικροπολιτικούς υπολογισμούς.
Και αν ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης είναι μειωμένου πολιτικού καταλογισμού, δεν υπάρχουν άνθρωποι γύρω του να προφυλάξουν τη χώρα από αυτό στο οποίο την οδηγεί. Ο Πάνος Κουρλέτης δήλωσε ότι η κυβέρνηση επιλέγει την εκδίκηση εναντί της αξίας της ζωής, υπονομεύει το κράτος δικαίου στην περίπτωση του Δημήτρη Κουφοντίνα. Τη δική της απάντηση στη συνήγορο του Δημήτρη Κουφοντίνα, Ιωάννα Κούρτοβικ, ότι τηρήθηκαν χωρίς καμία παρέκκληση, έδωσε η Γενική Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής Σοφία Νικολάου. Με ανάρτησή της στα social media, σημειώνει ότι στη διαδήλωση για τον πολυσοβίτη Κουφοντίνα συμμετείχε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ και σύνθημα ήταν: Όταν οι αντάρτες θα μπουν στην Αθήνα, το Σύνταγμα θα λέγεται Πλατεία Κουφοντίνα. Αυτοί μιλούν σε εμάς για δημοκρατία. Με επιστολή της στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η συνήγορος του Δημήτρη Κουφοντίνα, Ιωάννα Κούρτοβικ, εξηγεί τους λόγους για τους οποίους ο Δημήτρης Κουφοντίνας δεν μπορεί να προσφύγει σε βάρος της απόφασης μεταγωγής του. Η κυρία Κούρτοβικ κάνει λόγο για ψευδεία ακόμα και για παραπλάνηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο μεταξύ, σε νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα για το απόγευμα της Δευτέρας, καλούν αριστερές οργανώσεις και συλλογικότητες, απαιτώντας από την κυβέρνηση να υποχωρήσει και να μην επιτρέψουμε νεκρό αποτομένος κυβέρνησης μηχανισμών Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, το επόμενο θέμα που σήμερα θα έλεγε κανείς ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα και τα πιο σοβαρά είναι μια αναβάθμιση που σημειώνει στην ανάλυση του Αθηναϊκός Τύπος σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σημειώστε ότι σήμερα η Αμερικανική αεροπορία, η Αμερικανική πολεμική αεροπορία χτύπησε βάσεις Ιρανόφιλων πολιτοφυλάκων στην περιοχή της Συρίας. Εκεί που ο Τραμπ είχε αποσύρει τις δυνάμεις, φαίνεται ότι η κυβέρνηση Biden επιστρέφει. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεωπολιτικό παιχνίδι στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η δυναμική της σχέσης ή η προοπτική ενδυνάμωση αυτής της σχέσης με την υπερδύναμη που λέγεται Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάμε να δούμε λοιπόν περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει. Καθοριστική για τη δυνατότητα της Ελλάδας να διαδραματίσει ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων θα είναι οι επόμενοι μήνες, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ένα μεγάλο παιχνίδι το οποίο συνδυάζει τις περιφερειακές διπλωματικές κινήσεις, την προσπάθεια της Αθήνας να ενισχύσει το οπλοστάσιό της, αλλά και τη λιγότερο δημοφιλή, πλην όμως απολύτως συνδεδεμένη με τα εξοπλιστικά, υφιστάμενη συζήτηση για δημιουργία βιομηχανικών υποδομών. Τις προηγούμενες ημέρες η Άγκυρα προχώρησε σε ένα κρεσέντο των ρητορικών προκλήσεων, οι οποίες συνοδεύτηκαν από υπερπτήσεις στην ανακοίνωση για πραγματοποίηση της μεγάλης ετήσιας άσκησης Γαλάζια Πατρίδα έως τις 5 Μαρτίου και ισχυρισμούς περί παρενόχλησης του Τσεσμέ από ελληνικά μαχητικά. Έμπειροι παρατηρητές επισημαίνουν ότι οι Τούρκοι σε επιχειρησιακό επίπεδο απλώς υπενθύμησαν στην Αθήνα κάτι που είχαν ήδη γνωστοποιήσει στον τελευταίο γύρο των διερευνητικών στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή ότι οι βασικές διεκδικήσεις τους αφορούν το Αιγαίο με την Ανατολική Μεσόγειο να τίθεται εκτός πλαισίου διερευνητικών προκειμένου να συζητηθεί σε εύθετο χρόνο. Η έμεση πλην σαφής αναγνώρισε από την Αίγυπτο των νότιων ορίων της τουρκικής υφαλοκρηπίδας, όπως αυτή κατατέθηκε στον ΟΗΕ τον Νοέμβριο του 2019, αποτελεί και μια σαφή ένδειξη για το πώς μπορεί να προχωρήσουν τα πράγματα στην Ανατολική Μεσόγειο τους επόμενους μήνες, αν βεβαίως η Άγκυρα δεν επιχειρήσει να επαναλάβει προκλήσεις παρόμοιες με εκείνες του περασμένου καλοκαιριού. Επίσης, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη σημασίας η εξέλιξη και της άτυπης πενταμερούς υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Γενέβη στα τέλη του Απριλίου. Η πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται υπό σημαντική πίεση, καθώς όπως όλα δείχνουν, η λύση της χαλαρής συνομοσπονδίας και εμέσως της ουσιαστικής διχοτόμησης του νησιού βρίσκεται κανονικά στο τραπέζι. Η τουρκική οργή των τελευταίων ημερών οφείλεται και σε κάτι ακόμα. Προέκυψε ανάγλυφα από το αμερικανικό χτύπημα στη Βόρεια Συρία. Οι Αμερικανοί φαίνεται ότι επιστρέφουν δυναμικότερα στις εξελίξεις της περιοχής, επιχειρώντας να υπενθυμίσουν την παρουσία τους στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο τουρκικός εκνευρισμός αφορά βεβαίως την αμερικανική προσπάθεια να διαλύσει την ανίερη συμμαχία Άγκυρας-Μόσχας-Τεχεράνης, αλλά και τη δραστηριοποίηση των Ηνωμένων Πολιτειών αρκετά δυτικότερα. Οι Τούρκοι είναι ιδιαίτερως ενοχλημένοι από τη χρήση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, όπως αυτή προβλέπεται από την υφιστάμενη Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας MDCA Αθήνας-Ουάσιγκτον για τη μεταφορά αμερικανικών ελικοπτέρων στη Ρουμανία, αλλά και για μια σειρά επικείμενων ασκήσεων στην περιοχή της Θράκης, ιδιαίτερα στον ομό Ξάνθης.
Η Defender 2021 θα εξελιχθεί το Μάρτιο, ενώ αμερικανικά στρατεύματα, ελικόπτερα και τεθωρακισμένα θα συμμετέχουν και σε μια σειρά από ασκήσεις σε αυτή την ακριτική περιοχή της Ελλάδας τον Απρίλιο και τον Μάιο. Την προδήλωση στρεβλή ανάγνωση των Τούρκων για το δικαίωμα της Ελλάδας να διεξάγει ασκήσεις με συμμάχους της στο έδαφος της, συμβάλλει βεβαίως και η χρήση του μειονοτικού ζητήματος. Την ίδια στιγμή, πάντως, που η Άγκυρα διαμαρτύρεται για την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων σε ελληνικό έδαφος, εκπαιδεύει στην τουρκική πλευρά της Θράκης Αζέρους στρατιωτικούς στο χειρισμό UAV τύπου Bayraktar. Επ' αυτού, αξίζει να σημειωθεί ότι η κρίση του Εύρου τον περασμένο Μάρτιο ήταν ιδιαίτερα διδακτική για τον ελληνικό στρατό, με την καθοδήγηση και τη σιωπηλή, αλλά διαρκή παρουσία και επίβλεψη του αρχηγού ΓΕΣ Χαράλα Μπουλαλούση, οι δυνάμεις στον Εύρο έχουν αναδιοργανωθεί με τρόπο που μπορούν να αντιμετωπίσουν την αλλαγή περιβάλλοντος που προκαλεί η παρουσία των μη επανδρομένων αεροχημάτων. Η προμήθεια νέων συστημάτων αντιμετώπισης UAV θα ολοκληρώσει τις δυνατότητες του στρατού ξηράς όχι μόνο στον Εύρο αλλά και στα νησιά. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο και αυτό έχει ενδιαφέρον και σχετίζεται με την πανδημία. Το έχουμε κουβεντιάσει τις τελευταίες ημέρες. Θυμίζω ότι η χώρα μας πρωταγωνιστεί μέσω του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ιστορία του περίφημου διαβατηρίου εμβολιασμού ή του πιστοποιητικού εμβολιασμού. Όποιο όρομα και αν δοθεί δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι θα υπάρχει ένα έγγραφο, ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο θα πιστοποιεί ότι ο φέρον το συγκεκριμένο έγγραφο έχει εμβολιαστεί για τον κορονοϊό. Εκτιμάται ότι αυτό θα δώσει δυναμική στην τουριστική οικονομία. Υπήρξε διστακτικότητα στη τελευταία σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται όμως ότι το μελετά και κερδίζει καθημερινά έδαφος. Τα τελευταία δεδομένα στο επόμενο ρεπορτάζ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να παρουσιάσει το Μάρτιο πρόταση για τη δημιουργία ενός ψηφιακού διαβατηρίου εμβολιασμού που θα ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ursula von der Leyen. Σε ό,τι αφορά πώς θα είναι το πράσινο ψηφιακό διαβατήριο, θα καταθέσουμε νομοθετική πρόταση το Μάρτιο, ανέφερε η ίδια, κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με συντηρητικές νομοθετικές αρχές της Γερμανίας. Σημειώνεται ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την Ελλάδα και την Ισπανία να επιμένουν περισσότερο σε αυτό, είχαν συζητήσει για προοπτική πιο ελεύθερων μετακινήσεων τους επόμενους μήνες, ενώ η κοινή δήλωση αναφερόταν στην ανάγκη να συνεχιστούν οι εργασίες για μια κοινή προσέγγιση στο πιστοποιητικό εμβολιασμού. Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ φάνηκε πιο ανοιχτή στην ιδέα του πιστοποιητικού από ό,τι στο παρελθόν. Καλωσόρισε το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε η κυρία Φον ντερ Λάιεν και εξέφρασε την ελπίδα να αρχίσουν ξανά σύντομα οι Γερμανοί να ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Έθεσε επιπλέον το ερώτημα αν το πανευρωπαϊκό πιστοποιητικό θα αναγνωρίζει μόνο εμβόλια που έχουν αναγνωριστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Αρνητικός παραμένει ωστόσο ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Ο κύριος Μακρόν στη δική του παρέμβαση ανέφερε ότι παραμένει άγνωστη η διάρκεια της ανοσίας που παρέχουν τα εμβόλια και ο βαθμός στον οποίο αποτρέπουν τη μετάδοση του ιού. Μίλησε επίσης για νομικές και δεοντολογικές ενστάσεις, μεταξύ άλλων σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα. Εν τω μεταξύ, σε ταραγμένα νερά παραμένει η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την AstraZeneca. Την περασμένη εβδομάδα προκλήθηκε νέος άλλος από δημοσίευμα του Reuters, σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία δεν θα μπορέσει να παραδώσει ούτε τις μισές από τα 180 εκατομμύρια δόσεις για τις οποίες είχε δεσμευτεί στο δεύτερο τρίμηνο. Υπενθυμίζεται ωστόσο ότι ως τα τέλη Μαρτίου θα παραδώσει το 1 τρίτο από τα αρχικά συμφωνηθέντα. Ο Γιάννης Παργινός και απόψε μαζί μας. Να σχολιάσουμε με τον Γιάννη γρήγορα αυτή την πολιτικοκοινωνική δισογραφία. Καλησπέρα Γιάννη μου, καλό μήνα. Καλησπέρα Σπύρο και καλό μήνα σε όλες και όλους. Ναι. Πώς το λέγανε οι επαναστατημένοι, πώς το έλεγε μάλλον το δημόδες άσμα, το οποίο τραγουδούσαν οι Έλληνες ελπίζοντας στο ξέσπασμα για τη λευτεριά. Τούτη εδώ την άνοιξη, το θυμάσαι. Το μαθαίναμε στο σχολείο, Γιάννη. Μαθαίναμε στο σχολείο, ναι. Ναι. Λοιπόν, Γιάννη μου, στην Αττική είναι στο κόκκινο η μονάδα συντατικής θεραπείας. Δυστυχώς, φίλε, δυστυχώς. Δυστυχέστατα, θα έλεγα. Στο κόκκινο. Και η πανδημία και φαίνεται καλπάζει. Εκείνο το οποίο είναι ακόμα πιο οδυνηρό είναι ότι οι μονάδες συντατικής θεραπείας έχουν καλυφθεί, αν όχι 100%, γύρω στο 95-98%. Ναι. Το Αττικό Νοσοκομείο, ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία του Λεκανοπεδίου, που την κάνει σήμερα να εφημερεύει, δεν έχει καμία μονάδα εντατικής θεραπείας COVID, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με τελευταίες δηλώσεις του διοικητή του,
οι μονάδες εντατικής θεραπείας που είναι για τα καρδιολογικά τμήματα να μετατρέπονται σε μονάδες COVID, μονάδες υψηλής φροντίδας, όπως λένε, να μετατρέπονται σε καρδιολογικές μονάδες εντατικής θεραπείας και επίσης να επιτάσσονται μονάδες εντατικής θεραπείας του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να νοσηλευτούν σε αυτές ασθενείς με άλλα νοσήματα εκτός COVID. Αναμενόμενα ήταν. Αναμενόμενο και... Η μελέτη Σαριάννη, το μοντέλο το οποίο ακολουθεί και στο οποίο θα λέει κανείς, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν το ξέραμε. Ο καθηγητής Σαριάννης έχει βγει εδώ και ένα μήνα και είπε ότι το μοντέλο μου δείχνει 2.000 κρούσματα την ημέρα και επιπλέον εξέλιξη με δυναμικά χαρακτηριστικά. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε, ότι σε μια τόσο μεγάλη κρίση, και δεν είναι απλά τόσο πολύ μεγάλη, είναι μια τόσο πολύ μεγάλη η οποία δημιουργεί και άλλες κρίσεις σε άλλους τομείς, την οικονομία. Εκεί... Χρειάζεται, χωρίς οπωσδήποτε να ψαλιδίζονται τα φτερά της όποιας κυβέρνησης, χρειάζεται μια διακομματική, θα έλεγα, συνεννόηση. Όταν το πρότεινε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όταν το πρότεινε το Κινάλ, όταν το πρότειναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης γενικά, να επιταχθούν μονάδες εντατικής θεραπείας του ιδιωτικού τομέα, ακόμα από το μήνα Οκτώβρη και Νοέμβρη, μπορώ να πω ότι λιδωρήθηκα από την κυβέρνηση. Και τώρα φαντάζομαι... Τώρα φαντάζομαι ότι ήρθε ο κόμπος στο ξένι. Άρα τον κρεβατό σου και περιπάτη. Ή ότι μπήκε η ώρα στο σακί που λέει το χωριό. Ακριβώς. Όμως φίλε μου να σου πω Κοίταξε, το εξής. Γι' αυτό είναι πολύ ωραίο το παιχνίδι της ζωής. Κανένας δεν είναι βέβαιος για τίποτε. Και αυτό μηδέν το παιχνίδι... πρώτο τέλους μακάριζε, εννοείται. Είπε κάποιος. Ακριβώς. Επομένως, όμως, φίλε μας, καβάλα στάλογο, η επιτυχία της πρώτης φάσης δεν θα κριθεί εφάπαξ. Αυτό το έχουμε πει. Αλλά και το έχουμε πει πιστά. Το τέλος και την έξοδο, ε. Όμως, η έξαρση της πανδημίας προκαλεί και έξαρση της οικονομικής κρίσης και εδώ είναι το πρόβλημα. Ναι. Και αυτό γιατί το ένα lockdown φέρνει το άλλο και η μία αναθεώρηση του προϋπολογισμού φέρνει την επόμενη αναθεώρηση. Έτσι είναι. Με την κατάθεση του προϋπολογισμού το Νοέμβρη, αν θυμάσαι, ο Υπουργός των Οικονομικών έλεγε ότι αυτός ο προϋπολογισμός θα αναθεωρηθεί ανάλογα με την κίνηση της αγοράς τις γιορτές των Χριστουγέννων. Σύμφωνα. Πέρασαν οι γιορτές των Χριστουγέννων, δεν λειτουργήσε η αγορά, άρα αναθεωρήθηκε ο προϋπολογισμός του 2021 και τότε ο ίδιος Υπουργός των Οικονομικών είπε ότι θα εξαρτηθεί αν πάμε σε lockdown το Γενάρη. Πέρασε ο Γενάρης με lockdown και τώρα περιμένουμε να δούμε πόσο και κατά πόσο θα αναθεωρηθεί ο προϋπολογισμός με το τι θα συμβεί το Μάρτιο. Έτσι είναι, Γιάννη. Έτσι. Ο τουρισμός, είχαμε πει ότι θα δούμε τι θα αποδώσει στην ελληνική οικονομία εάν ανοίξει τέλη Μάρτιο, αρχές Απρίλη. Τώρα πάμε για τέλη Ιουνίου. Καταλαβαίνεις λοιπόν, φίλε μου, ότι η οικονομία η ελληνική που έχει τόσα πολλά σύνθετα και δυσεπίλητα προβλήματα πρέπει να τα λάβει όλα τούτα υπόψη της. Και εάν η αγορά, το λιανεμπόριο, η εστίαση δεν λειτουργήσαν τις εορτές των Χριστουγέννων, τώρα τι θα γίνει με τις εορτές του Καρναβαλιού, όταν ο εστιατόρας θέλει να λειτουργήσει την Τσικνοπέμπτη για να βγάλει ορισμένα γραμματεία. Μόνο ρητορικά είναι. Τι θα γίνει για την Κέρκυρα, Φερρυπίν, αγαπητέ μου φίλε, εάν είναι κλειστή στις διακοπές του Πάσχα. Μα θα είναι κλειστή. Όλα δείχνουν ότι το έχουμε χάσει αυτό το Πάσχα. Όλα το δείχνουν μέχρι τώρα. Δηλαδή, Γιάννη, καμία κοινωνία δεν μπορεί να πορευτεί προς το μέλλον. Εγώ θα σου πω το εξής. Ψευδεστήσεις. Λέει ο Κερακάκης ότι έχω ετοιμάσει το νέο ψηφιακό αριθμό για το άνοιγμα του λιανεμπορίου. Ρώτατα. Μα όταν θα έχεις 2.500-3.000 κρούσματα την ημέρα, όταν έχουν κολλήσει μονάδες συντατικής θεραπείας και δεν θα δέχονται άλλους, όταν οι αριθμοί των νεκρών θα προκαλούν δέος συντριβή, φόβο και ανησυχία. Τώρα στα αλήθεια μιλάμε γιατί. Γιατί μιλάμε. Όλα τα άλλα είναι, ξέρεις, περιόνου σκιάς. Θα πούμε το εξής, ότι ο προϋπολογισμός του κράτους μας για το 2021 εξαρτάται από όλα τούτα, συνεπίσης από την οποιαδήποτε γεωπολιτική αναταραχή συμβεί στο Μεσόγειο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Με F-15 χτυπήσαν οι Αμερικανοί χθες. Ναι.
Δεν είναι τυχαίο. Επέστρεψε ο Biden. Ότι οι οικονομολόγοι που βρίσκονται σε υψηλούς φόκους, ναι, όπως η κυρία Γεωργίεβα από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λέει τα εξής απλά. Παιδιά, προσέξτε, γιατί η απόκληση της ανάπτυξης ή της διαφοράς βιωτικού επίπεδου ή παραγωγής ΑΕΠ των ανεπτυγμένων χωρών από τις μη ανεπτυγμένες είναι μεγάλη και μεγαλώνει ακόμα περαιτέρω. Μάλιστα. Γιάννη, καλό βράδυ. Έρχονται οι ηγεσίες, να κλείσω γιατί έχει σημασία. Ναι, ναι. Των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου και λένε, παιδιά στις Βρυξέλλες και στην Φραγκφούρτη, τα χρέη μας μεγαλώνουν και δεν θα είναι πια βιώσιμα. Έρχεται ο Στουρνάρας, ο οποίος ζητάει επιμήκυνση του χρόνου της ποσοτικής χαλάρωσης, mm-hmm, και πολλαπλασιασμό των ποσών. Καλό βράδυ, Γιάννη. Γιάννη, τράπεζα, ο χρόνος έχει εξαντληθεί. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη μου. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται στον αστερισμό των εσωκομματικών διαδικασιών, εκλογές νομαρχιακών επιτροπών, γραμματείς κτλ. Κτλ. Ο Παύλος Πολάκης είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για μια ακόμη φορά και πάμε να δούμε περισσότερα στο βίντεο. Πριν ο Αλέξης Τσίπρας περάσει την Πέμπτη την πόρτα της Ολομέλειας, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έβραζε. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι αναφορές όσων επισκέφθηκαν το γραφείο του στη Βουλή και τους συνεργάτες του, τα πηγαδάκια στους διαδρόμους καθώς και οι τηλεφωνικές γραμμές πήραν φωτιά στα υψηλά κλιμάκια της κοινοβουλευτικής ομάδας, είχαν ένα κοινό παρομονωμαστή, τον Παύλο Πολάκη. Τα κριτικά του βουλευτή των Χανίων έπεσαν για άλλη μια φορά βαριά στην Κουμουνδούρου. Κατευθείαν από το αεροδρόμιο, καθώς βρίσκονταν στο νησί του, μπήκε και κάθισε στα πίσω έδρανα της αίθουσας στις δευτερολογίες των αρχηγών. Επιλέγει και όχι τυχαία να μην είναι στη λίστα των βουλευτών που λόγω των περιορισμών της πανδημίας είχαν οριστεί να παρακολουθήσουν τη συζήτηση από κοντά. Αυτό ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να κρατήσει τον κύριο Πολάκη εκτός Ολομέλειας, αφού γνώριζε καλά ότι μετά την ανάρτησή του για την Ειρήνη Αγαπηδάκη θα ήταν για άλλη μια φορά ο πρωταγωνιστής της συζήτησης. Δεν γίνεται να μην βάλουμε ένα αυτόν γκολ, τόνισε μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Χάνουμε όλοι μαζί, συμπλήρωνε ένας άλλος βουλευτής, κορυφαίος τέλεχος και πρώην υπουργός. Μετέφερε στην Καθημερινή ακόμα και τα γαλλικά που ακούστηκαν στο γραφείο του Προέδρου για τη σπουδή του Παύλου Πολάκη να ξεσπαθώσει για άλλη μια φορά στο Facebook λίγο πριν ο Αλέξης Τσίπρας συγκρουστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή. Με λίγα λόγια στον ΣΥΡΙΖΑ εκτίμησαν πως ο βουλευτής τους έδωσε την ευκαιρία στον Πρωθυπουργό να αλλάξει την ατζέντα και να εμφανιστεί ως θύμα κακόβουλων σχολείων στο διαδίκτυο. Για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα με τον τέως αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, γνώστης των συζητήσεων που λαμβάνουν χώρα στην Κουμουνδούρου, ξεκαθάρισε κοφτά. Απολύτως τίποτα και συμπλήρωσε πως μέχρι να γίνουν εκλογές κανείς δεν θα πειράξει τον Πολάκη. Υπονοούσε πως ο Αλέξης Τσίπρας περιμένει τις κάλπες για να τον θέσει απλώς εκτός ψηφοδελτίων. Κανείς δεν μπορεί να προδικάσει κάτι τέτοιο γιατί μπορεί στην κοινοβουλευτική ομάδα οι φίλοι του να είναι λίγοι, όμως το ίδιο δεν ισχύει και με τους σκληροπυρηνικούς της βάσης του κόμματος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι κατάλληλη ώρα εφόσον δεν υποτροπιάσει στον μέγιστο βαθμό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει το χατήρι της Νέας Δημοκρατίας και να τιμωρήσει με κάποιον τρόπο τον Παύλο Πολάκη. Θα είναι μια ήττα τη στιγμή που από την αξιωματική αντιπολίτευση επιμένουν στην απομάκρυση της Λίνας Μενδώνη από το χαρτοφυλάκιο του Υπουργείου Πολιτισμού. Άλλωστε και στη Βουλή ο πρόεδρος τον άδειασε μεν, αλλά με μέτρο σημειώνοντας πως και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν χρησιμοποιήσει ρυπαρό λόγο. Άλλες πηγές εκτιμούσαν πως δράκε πάλι ανεξέλεκτος και σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής έχει μεταφερθεί προς τον Αλέξη Τσίπρα και ότι πρέπει ο ίδιος να αναλάβει. Ο Παύλος Πολάκης είναι από τις λίγες περιπτώσεις στην Κουμουνδούρου που ξεπερνάει ακόμα και τις τάσεις, αφού δέχεται κριτική από παντού. Οι λίγοι υποστηρικτές του μέσα στους 86 της κοινοβουλευτικής ομάδας δηλώνουν πως ο βουλευτής από τα Χανιά απαντάει στην προσπάθεια του Μητσοτάκη από θήτης να παρουσιαστεί ως το θύμα των επιθέσεων λάσπης και υπενθυμίζουν ότι σε αντίθεση με άλλα στελέχη δεν σήγησε όταν το διαδίκτυο έβγαζε στα Μανταλάκια τον Αλέξη Τσίπρα για το σπίτι στο Σούνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την υπόθεση Λιγνάδη έχει βρει στο πρόσωπο της Λίνας Μενδώνη τον αδύναμο κρίκο της κυβέρνησης που έψαχνε τόσο καιρό και άλλη μία ευκαιρία να συγκροτήσει αντιπολιτευτικό μέτωπο. Μπορεί κατά καιρούς να έχουν στοχοποιήσει τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Χρυσοχοΐδη, τον Σταϊκούρα, την Νίκη Κεραμέως, τον Νίκο Χαρδαλιά, τον Βρούτζη, τον Θεοχάρη και τον Βασίλη Κικίλια, ωστόσο τα πράγματα με την Υπουργό Πολιτισμού είναι διαφορετικά.
Όσο η δικαστική έρευνα θα συνεχίζεται και θα έρχονται στο φως νέα στοιχεία, τόσο το pressing προς το Μαξίμου θα μεγαλώνει. Ο Αλέξης Τσίπρας, ζητώντας επίμονα την αποπομπή της, επιχειρεί να εγκλωβίσει τον Κυριακό Μητσοτάκη να πορευθεί μαζί της μέχρι το τέλος του βίου της κυβέρνησης. Εκτιμούν μάλιστα στην αξιωματική αντιπολίτευση πως ο Πρωθυπουργός προκάλεσε τη συζήτηση στη Βουλή για να βάλει τέλος στην εσωτερική μουρμούρα που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία για απομάκρυνσή της από την οδό Μπουμπουλίνας. Ξανά στην αίθουσα σύνταξη, κυρίες και κύριοι, γιατί σήμερα στην Κέρκυρα είχαμε μια κινητοποίηση για την υπόθεση του Δημήτρη Κουφοντίνα. Είναι ο Βαγγέλης Καποδίστριας ξανά στο πλάνο μας. Καλησπέρα, Βαγγέλη, πάλι. Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε και φωτογραφίες από την πορεία η οποία εξελίχθηκε και είχαμε και μια ανακοίνωση από τη Δημοτική Παράταξη Εκκίνηση, έτσι. Ναι, η Δημοτική Παράταξη Εκκίνηση συμμετέχει Τι ώρα έγινε το ραντεβού ήταν τις 5 στην πλατεία Νουτσιάτα. Κατά τις 6 ξεκίνησε η πορεία, ήταν συγκέντρωση. Στη συνέχεια έγινε μια πορεία αλληλεγγύης προς τον απεργό πείνας Δημήτρη Κουφοντίνα. Όχι αμελητέα σε επίπεδο συγκέντρωσης. Στη συγκέντρωση ήταν γύρω στα 60-70 άτομα. Συνέχεια με τόσο αριθμό αυξανόταν κατά τη διάρκεια της πορείας. Όχι αμελητέα, εγώ θα έλεγα, με βάση την εικόνα που έχουμε από τις κινητοποιήσεις, από τις πορείες και από τις διαδηλώσεις. Και μάλιστα λάβει υπόψη ότι σήμερα έχουμε και τα ειδικά χαρακτηριστικά της εποχής COVID, έτσι. Ναι. Λοιπόν, το κάλεσμα ήταν στην Ανουτσιάτα, γινόταν μέσω της Επιτροπής Αλληλεγγύης, στην οποία συνέλευση αλληλεγγύης. Ήταν η δεύτερη κινητοποίηση. Ήταν δεύτερη κινητοποίηση, είχε γίνει και πρόσφατα ακόμα μία. Βλέπουμε ότι εξακολουθεί κόσμος σχετικά τώρα που η κατάσταση υγείας του είναι και πιο κρίσιμη, να δίνει το παρόν. Ήταν ανένταχτη αριστερή από πολιτικές οργανώσεις. Η συνέλευση αλληλεγγύης έκανε το κάλεσμα για την κινητοποίηση και η Δημοτική Παράταξη Εκκίνηση μέσω δελτίου τύπου γνωστοποίησε συμμετοχή της. Και στελέχη της και μέλη της έδωσαν το παρόν στην κινητοποίηση αυτή. Ήταν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι έχω ενημερωθεί. Ναι, υπήρχαν και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ανένταχτη αριστερή και άνθρωποι που πρόσκειται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Και στελέχη του ΚΙΝΑΛ, από ό,τι έμαθα. Πληροφορήθηκα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάντα μαζί στη ροή του σημερινού κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΤΑΡ. Είναι βράδυ Δευτέρας, είναι 1ου μηνός Μαρτίου και πάμε να δούμε μερικές ειδήσεις από το χώρο της τοπικής και περιφερειακής ειδησιογραφίας, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είχαμε μια πολύ σημαντική επιτυχία των διοκτικών αρχών στο νησί των Παξώνων, που εντόπισαν ποσότητα κοκαΐνης και έχουν συλληφθεί άτομα γι' αυτό. Αναλυτικά στοιχεία στο ρεπορτάζ. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διακινούσε συστηματικά κοκαίνη στους Παξούς, προχώρησε μετά από περιστατωμένη έρευνα το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιένθησης Ασφαλείας Κέρκυρας. Για την ακρίβεια, η έρευνα του Τμήματος της Δίωξης Ναρκωτικών διέρκησε μήνες και είχαν ταυτοποιηθεί ως μέλη της συμμορίας 2 αλλοδαποί και 4 ημεδαποί. Μάλιστα, εξακριβώθηκε και ο ρόλος καθενός. Κατά την περίοδο δράστους, η οποία προσδιορίζεται από τις αρχές του Οκτωβρίου του 2020, είχε διακινηθεί ποσότητα κοκαίνης η οποία ανέρχεται στα 555 γραμμάρια. Ηγετικό ρόλο στην οργάνωση διατηρούσαν οι δύο αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν συλληφθεί πριν από ένα μήνα στην Αθήνα, στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, καθώς στην κατοχή τους είχε βρεθεί ποσότητα κοκαίνης βάρους 348 γραμμαρίων και το ποσό των 12.200 ευρώ. Τα συγκεκριμένα δύο άτομα, ως αρχηγός και υπαρχηγός οργάνωσης, είχαν τον πλήρη συντονισμό αυτής με την ανέβρεση ποσοτήτων κοκαίνης στην Αθήνα και την αποστολή της με σκοπό τη διακίνηση σε τοξικοεξαρτημένα άτομα στο νησί των Παξών. Ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση στο νησί των Παξών, συνελήφθησαν χθες τρεις Έλληνες και σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφορης διαδικασίας κακού εγκληματικού χαρακτήρα για τα δικήματα τη συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση καθώς και την προμήθεια κατοχής μεταφοράς αποθήκευσης και διακίνησης κοκαίνης, όπου περιλαμβάνεται ακόμη και ένας συνεργός, ο οποίος και αναζητεί. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κέρκυρας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα έχει να κάνει με τα απορρίμματα. Είναι πολύ σημαντική ημέρα σήμερα, καθώς έχουμε το πράσινο φως για τη μεταφορά των απορριμμάτων, δηλαδή ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τη μεταφορά των απορριμμάτων εκτός Κέρκυρας, δηλαδή στον Χαδά και στον Χιτά της Κοζάνης.
Μιλήσαμε με τον Γιάννη Σαρεμέτη, τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας του Δήμου Κερκεραίων και Διαποντίων, περισσότερα και εδώ στο ρεπορτάζ. Πέντε πως το ζήτημα της μεταφοράς των απορριμμάτων, η οποία έχει παγώσει τους τελευταίους δύο μήνες, διευθετείται μετά την έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης της Διάδημα ΑΕ και του ΣΥΔΙΣΑ Κέρκυρας από το ελεκτικό συνέδριο. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γιάννης Ερεμέτης μιλώντας στο Start, λέον εκκρεμούν μόνο δύο συμβάσεις οι οποίες θα υπογραφούν από την εταιρεία που θα κάνει τη μεταφορά καθώς και την Διάδημα ΑΕ, εκφράζοντας μάλιστα και την αισιοδοξία του πως δεν θα αργήσει η ώρα που τα σκουπίδια θα φύγουν και πάλι για την Κοζάνη. Άστε ότι και τις προηγούμενες φορές που είχαμε ξαναμιλήσει ότι λέγαμε ότι το περιμένουμε από μέρα σε μέρα. Πραγματικά λοιπόν αυτές οι δύο οι αποφάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, μία που αφορά τη σύμβαση με τη Διάδημα και η άλλη που αφορά τη σύμβαση με τον εργολάβο ανάδοχο για τη μεταφορά, ήρθανε και είμαστε στην ευχάριστη θέση, όπως έλεγε και το δελτίο τύπου το οποίο έβγαλε και η Διαδήμαρχος. Άμεσα, δηλαδή εντός αυτής της εβδομάδας, θα γίνει η πρόσκληση προκειμένου να υπογράψουμε και τη σύμβαση με τη Διάδημα αλλά και τη σύμβαση με τον ανάδοχο μεταφορέα. Αυτό σημαίνει ότι από εδώ και στο εξής δεν θα έχουμε πλέον ζήτημα και θέμα. Ό,τι σκουπίδι το οποίο αφορά το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και πρέπει να μεταφερθεί σε καθημερινή βάση και με βάση το πρόγραμμα το οποίο θα έχουμε από τη Διάδημα, θα προχωρήσει κανονικά, απρόσκοπτα, χωρίς να μας δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Αυτό σημαίνει ότι και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι τις 20 Μαρτίου, θα σταματήσει και ο δρεματοποιητής. Εμείς προχωρούμε άμεσα τώρα στις εργασίες προκειμένου να στηθεί το ΣΜΑ. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό το στήσιμο του ΣΜΑ, θα προχωρήσουμε τις εργασίες με βάση την παλιά τακτική. Αυτό δεν νομίζω ότι θα ξεπεράσει τους δύο μήνες μέχρι να τακτοποιηθεί το ΣΜΑ, οπότε πλέον μετά θα κυλήσουμε σε μία ομαλότητα και σε μία διαδικασία η οποία δεν θα έχει θέμα και ζήτημα ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας για τα απορρίμματα του. Εμείς θα προσπαθήσουμε αυτή την εβδομάδα, δηλαδή μέχρι και την Παρασκευή, να υπογράψουμε και τις δύο συμβάσεις και με την Διάδημα, την οποία έχουμε ήδη επικοινωνήσει από την περασμένη εβδομάδα. Έχει μιλήσει ήδη η κυρία Δήμαρχος μαζί τους, αλλά και ο διευθυντής του ΣΥΔΙΖΑ, ο κύριος Κορονάκης. Και παράλληλα, σήμερα φεύγει έγγραφο προς την ανάδοχο εταιρεία της μεταφοράς, προκειμένου να έρθει και αυτή να υπογράψουμε τη σύμβαση. Αν όλα αυτά εξελιχθούν ομαλά αυτή την εβδομάδα, εμείς είμαστε έτοιμοι από Δευτέρα να ξεκινήσουμε πάλι τη μεταφορά. Κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα είναι εκείνο το οποίο έχει προσεγγίσει το Start με αρκετά ρεπορτάζ και με αρκετές συζητήσεις τις τελευταίες ημέρες. Είναι η διαδικασία των προσλήψεων που έχουν γίνει στον χώρο της αυτοδιοίκησης με fast track διαδικασίες, με πολλά ερωτηματικά και για την αρτιότητά τους, αλλά ταυτόχρονα και για την ικανότητα όλων όσων είχαν ενδιαφέρον να μπορούν να προστρέξουν στην ανέβρεση μιας θέσης εργασίας. Σήμερα είχαμε μια παρέμβαση, μια ανακοίνωση για το θέμα αυτό από τον Σπύρο Νεράντζη, τον επικεφαλής μιας από τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Κερκυραίων και πάμε να δούμε επίσης και τις παρεμβάσεις που έχουν κάνει οι δύο βουλευτές αντιπολίτευσης του νομού της Κέρκυρας. Συνεχίζονται αντιδράσεις για τη διαδικασία προσλήψεων συμβασιούχων διάρκειας 8 μηνών τόσο στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας όσο και στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων. Αυτή τη φορά τη σκητάλη πήρε ο επικεφαλής της παράταξης Κέρκυρα Ψηλά Σπύρος Νεράτζης, ο οποίος δηλώνει πως η διαδικασία των προσλήψεων δεν έγινε με γνώμονα την καλύτερη λειτουργία του Δήμου. Να καλύπτονται οι συμβάσεις αυτές από ένα μανδύα νομιμότητας, όμως όταν έχεις εκτελεστική εξουσία πρέπει να παίρνεις και κάποια ρίσκα. Δηλαδή το ότι αναρτήθηκε μια μισή ημέρα μπορεί να πίεζαν οι ημερομηνίες. Είναι ένα ρίσκο γι' αυτό. Ούτε σε αυτό θα σταθούμε. Δεν είναι ηθικό όμως, δεν είναι σωστό, γιατί θα πρέπει να δίνουμε τις ίδιες ευκαιρίες όλους. Εκεί που θέλουμε να σταθούμε πλέον είναι οι επαναπροσλήψεις. Πουλάμε όνειρα. Καταλαβαίνω με το μανδύα της νομιμότητας ότι μπορούμε να πάρουμε τα ίδια άτομα και στη δεύτερη περίοδο και στην τρίτη περίοδο, γιατί έχουν αποκτήσει την εμπειρία. Όμως δημιουργούμε ανισότητες πάνω σε αυτά και είναι και αρισκετές ειδικότητες που δεν χρειάζονται την τεράστια εμπειρία. Ένα άλλο πρόβλημα που προκύπτει σύμφωνα με πληροφορίες μας χθεσινές, ένα άλλο όνειρο που πουλάμε σε όλους αυτούς τους συμβασιούχους είναι ότι έχουν ξεκινήσει την προσπάθεια και απευθύνονται σε εργατολόγο για να κινηθούν οι διαδικασίες ώστε όσοι έχουν δουλέψει τρεις συμβάσεις συνεχόμενες να γίνουν αορίστου χρόνου.
Η διάταξη το γράφει μέσα ρητά ότι δεν μπορούν να γίνουν, όμως μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα και δεν είναι κακό να γίνουν. Δεν είμαστε κατά των προσλήψεων, όμως θα πρέπει να διαφυλάξουμε τις ίδιες ευκαιρίες και τις ίδιες δυνατότητες σε όλους τους συμπολίτες μας. Το βράδυ της Κυριακής ο βουλευτής του κινήματος αλλαγής Δημήτρης Μπιάνκης, μιλώντας στο Start και στην εκπομπή «Υπάρχει θέμα» και τον Σπύρο Ζηνιάτη και τον Κυριάκο Μάνεση, πήρε ξεκάθαρη θέση, δηλώνοντας πως η λογική των προσλήψεων με συνοπτικές διαδικασίες είναι καταδικαστέα. Με τη 2021, με την πανδημία πάνω από το κεφάλι μας και με αβέβαιο το μέλλον για την κοινωνία μας, ουδείς, επαναλαμβάνω, είτε είναι περιφέρεια, είτε είναι δημοτική αρχή του κέντρου του Βορρά ή του Νότου ή οποιοδήποτε άλλη η οποία έχει δημόσια εξουσία, δεν νοημοποιείται να παίζει με νέους ανθρώπους και με ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν να βγάλουν το μεροκάματό τους για να ζήσουν τις οικογένειές τους. Επουδενή. Είμαστε ξεκάθαροι, και εγώ τουλάχιστον, σαν βουλευτής του κινήματος αλλαγής, είμαι ξεκάθαρα αντίθετος με οποιαδήποτε τέτοια λογική. Ακόμα και αν έχει από πάνω του το πέπλο της νομιμότητας, δεν έχει σίγουρα την ηθική υπόσταση το θέμα αυτό. Ανάλογη θέση εκφράστηκε πριν από λίγες ημέρες ο βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Αυλονίτης, ο οποίος μάλιστα είχε δηλώσει πως θα φέρει το θέμα στη Βουλή. Σε επίπεδο Κέρκυρας, έχουμε τον Δήμο της Κεντρικής Κέρκυρας, έχουμε την Περιφέρεια, νομίζω ότι είναι και η ΔΕΙΑΚ. Σε ελάχιστο χρόνο η προκήρυξη, ειδοποιούμε τους δικούς μας, δεν προλαβαίνει ο κόσμος να πληροφορηθεί ότι γίνεται πρόσληψη, διαδικασία προσλήψεων. Προσλαμβάνουμε τους συμμετέχοντες, οι οποίοι έχουν γνωρίσει εκ των προτέρων ότι θα ανοίξει αυτή η διαδικασία. Αυτά είναι απαράδεκτα. Εγώ ήδη δημοσιοποίησα το θέμα ή μάλλον γνώρισα το θέμα στους αρμόδιους του κόμματός μου και ήδη κινεί τη διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου, γιατί νομίζω ότι δεν είναι τίμιο απέναντι σε όλο αυτόν τον κόσμο, σε όλα αυτά του νέους ανθρώπους που θέλουν να βρουν μια δουλειά έστω και για 8 μήνες και να μην προλάβουν καν να υποβάλουν δικαιολογητικά. Είναι κατά τη γνώμη μου ηθικά απαράδεκτο, έστω και αν φαίνεται ότι είναι νομότυπο. Ζήτημα το οποίο ανέδειξε πρώτη παράταξη η κίνηση Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο και στη συνέχεια η παράταξη Κέρκελ Ναζής με το Γιάννη Τρεβεκλή να κάνει λόγο για απευθείας αναθέσεις σε προσλήψη συμβασιούχων, φαίνεται πως έχει προκαλέσει μια σειρά από νέες τοποθετήσεις. Ωστόσο, από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής δεν έχει υπάρξει απάντηση για όσα καταγγέλουν οι δύο βουλευτές και παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, Κυριάκος Μάνες μαζί μου εδώ στο στούντιο για να πούμε 2-3 πράγματα. Μάλλον θα έλεγα ότι είναι ένα προανάκρουσμα για αυτά τα οποία θα προσεγγίσουμε σε πολύ λίγη ώρα στην ενημερωτική εκπομπή. Υπάρχει θέμα. Καλησπέρα, Κυριάκο. Καλησπέρα σας. Καλό βράδυ στους τηλεθεατές μας. Και χρόνια πολλά. Εορτάζουν σήμερα ο Κυριάκος. Σήμερα κλείνεται 35. Πάμε. 36. Το διορθώνω. Χιλιόχρονος. Ευχαριστώ. Πάμε. Ανταποδίδω λοιπόν τις ευχές σου με νεότερα για τα μυστήρια των προσλήψεων αυτή τη φορά στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, περιφερειακή ενότητα Κέρκυρας, για 22 θέσεις συμβασιούχων οχταμήνου λόγω COVID. Μάλιστα. 22 θέσεις στον ήλιο της εργασίας για 8 μήνες. Ωραία. Τι έχουμε? Έχουμε μια νεότερη εξέλιξη που περιπλέκει τα πράγματα. Σας λέγαμε τις προηγούμενες μέρες ότι μας είχε κάνει εντύπωση πως η απόφαση της Περιφερειάρχη για την πρόσληψη των 22 με τα ονοματεπώνυμά τους κοινοποιήθηκε στις 25 Φεβρουαρίου, για την ακρίβεια αναρτήθηκε στη Διάβγεια, στην Αχανή Διάβγεια, και όχι στο site της Περιφέρειας που έχει μια πιο ευρεία δημοσιότητα. Θα μου πείτε λεπτομέρεια, αν και δεν συνηθίζεται να συμβαίνει έτσι η διαδικασία. Επειδή μας έκανε εντύπωση και λέγαμε την πρώτη στιγμή πώς ανακοινώνονται οι 22 προσληφθέντες ή προκριθέντες χωρίς προηγουμένως να έχουν ανακοινωθεί από το site της Περιφέρειας οι πίνακες με αυτούς που προκρίθηκαν και εκείνους που απορρίφθηκαν. Δεν θα ζητούσαμε πίνακες με μόρια, διότι αυτή η προκήρυξη δεν είχε μόρια. Ακριβώς. Ούτε προϋπηρεσία, ούτε ανεργία. Έτσι λοιπόν, σήμερα, γύρω στις 11 και 20, βγαίνει ο πίνακας κατάταξης προκριθέντων και απορριπταίων
για την πρόσληψη 22 ατόμων. Οι μόνοι λόγοι... 22 που... είναι οι... αυτοί που προσελήφθησαν. Ναι. Πόσοι απορρίφθησαν. Λοιπόν, ποιος είναι ο αριθμός εκείνο που απορρίφθησαν. Αυτό ακριβώς θέλω να καταλάβεις. Ναι. Τον αριθμό και τους λόγους που κάποιοι απορρίφθησαν. Λοιπόν, για τις 9 θέσεις ειδικότητας ΠΕ διοικητικού υπέβαλαν αιτήσεις 32. Μάλιστα. Ελλείψη δικαιολογητικών διαπιστώθηκαν στις αιτήσεις που κατατέθηκαν από 6. Μισό λεπτό έχουμε ακόμη. Επιλέχθηκαν οι εξής 9. Γιατί δεν επιλέχθηκαν οι άλλοι, δεν το γνωρίζουμε. Βαθμολογία και μόρια δεν υπήρχαν. Αντίστοιχη κατάταξη στον πίνακα και με τις άλλες ειδικότητες. Δεν έχουμε βαθμολογία, έχουμε όμως με μεγάλη καθυστέρηση ένα πίνακα. Ωραία. Με αυτούς υπάρχει θέμα σε λίγη ώρα. Που επιλέγησαν και αυτούς που... Κυριάκο, σε ευχαριστούμε. Για να συνεχίσουμε στο υπάρχει θέμα. Εννοείται. Για να κρατήσεις και το ενδιαφέρον τηλεθεατών και προφανώς να περιμένουμε μια παρέμβαση από τους έχοντες λόγο σε αυτά τα πραγματικά ενδιαφέροντα δεδομένα. Κυρίες και κύριοι, πάμε τώρα να δούμε τα rapid test τα οποία έγιναν σήμερα. Σήμερα επίσης με την κάμερα του Star κινηθήκαμε στους δρόμους πόλης Χερκίνας. Ρωτήσαμε τους απλούς καθημερινούς πολίτες για αυτό το εξελισσόμενο τρίτο κύμα της πανδημίας. Περισσότερα στο ρεπορτάζ του Βαγγέλη Καποδίστρια. Ένα από τα πλέον ανησυχητικά δεδομένα της εξέλιξης της πανδημίας στην Κέρκυρα είναι το γεγονός ότι τους δειγματοληπτικούς ελέγχους των κινητών μονάδων του ΟΔΗ ανιχνεύονται συνεχώς θετικά κρούσματα COVID-19. Είχαμε και θετικά σήμερα εδώ, που συνήθως δεν έχουμε. Τίποτα, θα το αντιμετωπίζουμε με ψυχραιμία και χωρίς πανικό. Δεν είναι άσκημη η κατάσταση, δηλαδή στατιστικά, αυτά που τα στατιστικά που έχουμε δεν είναι άσχημα. Και φυσικά όσο γίνονται τεστ και όσο περισσότερα τεστ γίνονται θα υπάρχουν και θετικά. Πάντως είναι σωστή η πολιτική και η πρακτική αυτή του ΕΟΔΗ, τη συνεργασία και με το Δήμο μας, να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει, να έχουμε μια καλή άποψη για το τι συμβαίνει. Τη Δευτέρα στο Δημοτικό Θέατρο διενεργήθηκαν περίπου 215 τεστ, ενώ 3 συμπολίτες μας εντοπίστηκαν θετικοί στην COVID-19. Αυτός είναι και ο λόγος που πλέον οι πολίτες σπέβδουν να ελεγχθούν, καθώς πέρα από την πρόληψη δεν κρύβουν ότι υπάρχει και ανησυχία. Διότι έχω κάνει πολλές φορές και στο αυτό και ήταν όλοι έχουμε πει αρνητικά. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Πάντως θεωρείτε ότι είναι καλή δράση να κάνουμε συχνά τεστ, έτσι. Ναι, βεβαίως, πάντα είναι καλή. Ναι, το προλαμβάνει, εσύ θεραπεύει. Το ανησυχούμε και τρέχουμε κάθε 5 μέρες, κάθε 4 μέρες να κάνουμε το τεστ. Εγώ το έκανα δηλαδή και τη Δευτέρα και την Παρασκευή. Την προηγούμενη. Εγώ δεν κάνω πολύ συχνά, αλλά όποτε μπορώ κάνω και είναι πολύ σωστό να γίνονται συχνά. Πλέον και με την αύξηση των κρουσμάτων υπάρχει μια σχέση. Βλέπουμε ότι αυξάνονται στην Κέρκυρα. Αυτό είναι και ένα λόγο που σα κάνει να έρθετε εδώ πέρα. Ναι, πιο πολύ. Ναι. Αλλά γενικώ πρέπει να κάνουμε πολλά τεστ. Για το λόγο αυτό, ο αντιδήμαρχο κοινωνική πολιτική Ανδρέα Κούπρα τόνισε πω μέχρι στιγμή έχουν κλείσει τα ραντεβού και τη Τετάρτη και πλέον έχει παγιωθεί η έλεγχη του ΕΟΔΗ στο Δημοτικό Θέατρο να γίνονται 3 φορές την εβδομάδα. Θεωρηθεί πλέον αυτό δεν γίνεται αλλιώ. Υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από τον κόσμο. Για τις επόμενες εβδομάδες βλέπω να έχουμε να κρατάμε την τρίτη μέρα, Δευτέρα λοιπόν, Τετάρτη και Πέμπτη τα κλιμάκια του ΕΟΔΗ εδώ στο Δημοτικό Θέατρο με το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποδίων Νήσων και την Παρασκευή στο Ιατρείο Κέρκυρας. Και μπορεί να υπάρξουν και κάποια εμβόλυμα drive-thru. Ωστόσο, οι πολίτες σχολιάζουν πως η αύξηση πανδημίας δεν πρέπει να προκαλεί ανησυχία και το βασικό ζητούμενο είναι να τηρούμε τα μέτρα. Όσον αφορά την πιθανότητα η Κέρκυρα να περάσει στο κόκκινο, όπως και τα άλλα νησιά του Ιωνίου, οι πολίτες δηλώνουν πως θα ήταν ένα πολύ κακό σενάριο αφού τα παραπεταμένα περιοριστικά μέτρα έχουν δημιουργήσει κόπωση. Προσοχή θέλει, αλλά οκ. Okay, ο κόσμος στη βόλτα δεν θέλει να την κάνει, λίγο να ξεσκάσει, γιατί okay, είναι ο κορονοϊός από τη μία, είναι και όλα τα άλλα η κλεισούρα και τα ψυχολογικά που θα προκύψουν στον κόσμο από εδώ και πέρα. Ναι, είναι ανησυχητικό σίγουρα και εντάξει, καλό θα ήταν να μην ξαναέρθει πάλι αυτό το 6 ώρα και τα πιο περιοριστικά μέτρα που είχαμε. Αυτό, εντάξει, πιστεύω ο κόσμος έχει αγανακτήσει και δεν μπορεί άλλο. Οπότε η καλύτερη επιλογή είναι να προσέχουμε, να φοράμε μάσκες και αποστάσεις. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα γιατί μπορούν να επιστρέφουν και οι φοιτητές πιο εύκολα για τα σπίτια τους, για τα ενίκια. Είναι λογικό να υπάρχει μια αύξηση, αλλά άμα προσέχουμε δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Βλέπω ότι και λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας αργότερα, μήπως προσωπική μου άποψη, τα κρούσματα μειωθούν.
Δεν είμαι και σίγουρη, δεν έχω ακούσει και κάποια επιστημονική άποψη, αλλά θεωρώ ότι με τη ζέστη ίσως υποχωρήσω. Κυρίες και κύριοι, τώρα που θα σταθούμε στα εργασιακά και τα εργατικά του εργατικού κέντρου Κέρκυρας και τα των ξενοχωϊπαλλήλων. Έχουμε σήμα για μια νέα κινητοποίηση των ξενοχωϊπαλλήλων. Ο Σταμάτης Πελάης έχει μιλήσει στο ΣΤΑΤ, ο πρόεδρος του Συνδικάτου Τουρισμού Επισητισμού. Κλιμακώνει τις κινητοποίησεις στο επόμενο διάστημα η πλειοψηφία των αντιπροσώπων του εργατικού κέντρου μετά την συνέλευση που πραγματοποίησε το απόγευμα του Σαββάτου. Αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 8 Μαρτίου, δηλαδή την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, οι εργαζόμενοι θα βρεθούν ξανά στους δρόμους. Συμμετέχουμε και θα στηρίξουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις όλων των συνδικάτων. Καταρχήν θα οργανώσουμε την κινητοποίηση στις 8 του Μάρτη, όπου όλοι οι κλάδοι προβάλλουν τα αιτήματά τους και διεκδικούν την επίλυσή τους σε συνδυασμό με την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Και παράλληλα θα συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις για τον επισητισμό στις 31 Μαρτίου και στην μεγάλη κινητοποίηση για τον εργαζομένο στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία, στις 9 Απριλίου. Επίσης, έγινε πρόταση και προχωράμε προς αυτή την κατεύθυνση για πραγματοποίηση εκδήλωσης του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Τέθηκε επίσης θέμα το πρόβλημα που έχουν οι εργαζόμενοι από την ασίδωτη συμπεριφορά της διοίκησης στο Αχίλιο και αποφασίστηκε να εκδοθεί ψήφισμα της προχθεσινής Γενικής Συνέλευσης. Το εργατικό κέντρο το θέλουν ή δεν το θέλουν τα οικονομικά συμφέροντα της Κέρκυρας και αυτοί όπου ακολουθούν και έχουν γίνει πιόνια αυτών των συμφερόντων, θα λειτουργήσει. Το εργατικό κέντρο ανήκει στα σωματεία του. Αυτό είναι το εργατικό κέντρο. Είναι εργατικό κέντρο σωματείων, τα μέλη του είναι σωματεία και οι αντιπρόσωποι τους. Και η συντριπτική πλειοψηφία μπορεί να συνεδριάζει και κάτω από αντίξωες συνθήκες και να χαράζει πορεία για το επόμενο διάστημα να διεκδικεί και να παλεύει. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Ξενοδοχοπαλλήλων και Επισητισμού Τουρισμού Σταμάτης Πελάης και γραμματέας του Συνδέσμου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λίζα Βόντι αναφέρθηκαν στις κινητοποιήσεις που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Τα οργανώνουν κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα προβάλλοντας τα άμεσα και σύγχρονα αιτήματα της εργατικής τάξης. Σήμερα η εργαζόμενη γυναίκα αντιμετωπίζεται σκληρά από το καπιταλιστικό σύστημα προκειμένου να εξασφαλιστούν τα υπερκέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. Η γυναίκα σήμερα είναι σκληρά εργαζόμενη και ελάχιστα αμοιβόμενη στους χώρους δουλειάς, ενώ καλείται ταυτόχρονα να βγάζει καθημερινά μία δεύτερη βάρδια στο σπίτι, καθώς και να διεκπεραιώνει σειρά υπηρεσιών οι οποίες δεν παρέχονται στους εργαζόμενους, όπως το διάβασμα των παιδιών, η μετακίνησή τους σε φροντιστήρια και δραστηριότητες, η περίθαλψη ασθενών της οικογένειας και ό,τι άλλο χρειαστεί από τις ανάγκες και υποχρεώσεις που δημιουργεί το καπιταλιστικό σύστημα. Καλούμε όλους και όλες τη Δευτέρα 8 Μάρτη να δώσουμε τη μάχη για τα σύγχρονα αιτήματά μας, να δώσουμε ένα αποφασιστικό χτύπημα στην εκμετάλλευση και σε κάθε είδους κοινωνικές διακρίσεις. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα βασικά δεδομένα της σημερινής ειδησιογραφίας. Καιρός, διαφημίσεις, ξανά μαζί στο Υπάρχει Θέμα σε λίγη ώρα. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα παρουσιάσει τοπικές βροχές στα ανατολικά και στα νότια υπηρετικά, την Εύβοια, την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 και από το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και παγετός θα σημειωθεί κατά τόπου στα βόρεια υπηρετικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες. Στην Κέρκυρα ο καιρός θα παρουσιάσει τοπικές νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική 4 με 6 μποφόρ και από το απόγευμα βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στο νησί μας και θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς Κελσίου.